Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζονται μεθαύριο να ανακοινώσουν το νέο κατώτατο μισθό. Να σταματήσουν τώρα τις κοροϊδίες και τους πανηγυρισμούς, γιατί εμείς που βιώνουμε το πρόβλημα ξέρουμε καλά ότι με αυτό το μισθό ο μήνας δεν βγαίνει. Το μικρό ποσοστό αύξησης από τα 780 ευρώ που είναι σήμερα σε λίγο πάνω από τα 800 ευρώ είναι σε ευθυγράμμιση με την πρόταση των εργοδοτικών οργανώσεων. Δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των συνδικάτων στα οποία η κυβέρνηση στέκεται απέναντι. Ο νέος κατώτατος μισθός είναι λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό στις αρχές της δεκαετίας του 2010, τότε που από κοινού οι σημερινοί κυβερνώντες μαζί με το ΠΑΣΟΚ τον κατέβασαν, πάγωσαν τις τριετίες, την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων, την αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης και μια σειρά αντεργατικών παρεμβάσεων που παραμένουν ως σήμερα με αποκορύφωμα να αποφασίζει ο Υπουργός Εργασίας, ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, το ύψος του κατώτατου μισθού στη βάση του νόμου Βρούτση Αξιόγλου, βγάζοντας έτσι από τη δύσκολη θέση τη μεγαλοεργοδοσία και υλοποιώντας τη βρώμικη δουλειά, ώστε να τη βγάζουν καθαροί οι εργοδότες. Πόσες και πόσες φορές όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε ακούσει τους εργοδότες να δικαιολογούνται απέναντι στις διεκδικήσεις μας για μεροκάματα και μισθούς επικαλούμενοι το νομοθετικό πλαίσιο και τον εκάστοτε αποφασίζουμε και διατάσσουμε Υπουργό Εργασίας. Έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτή την κατάσταση όλες οι κυβερνήσεις. Η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι να υλοποιήσει τα αιτήματα των συνδικάτων, να καταργήσει τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν στα χρόνια των μνημονίων έως σήμερα, να αποκαταστήσει τη διαδικασία των ελεύθερων διαπραγματεύσεων για το κατώτατο μισθό, να καταργήσει όλους τους περιορισμούς που εμποδίζουν να κηρυχτούν υποχρεωτικές οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται, να ξεπαγώσει τις τριετίες που με το έτσι θέλω έχει διαγράψει για την περίοδο από το 2012 έως το 2023. Ξεδιάντροπα μας λέει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας ότι μια δωδεκαετία της ζωής και της δουλειάς μας δεν υπάρχει. Από πού και ως πού, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Μιχαηλίδου τα κάναμε αυτά τα μεροκάματα αυτά τα χρόνια που χωρίς ντροπή τους βάζουν ένα μεγάλο χ. Δεν δεχόμαστε να διαγράφουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας και να παρουσιάζονται από πάνω πανηγυρίζοντες ότι μας κάνουν χάρη δίνοντας αυξήσεις στο μεροκάματό μας που μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, ανατιμήσεων, φορολιστίας μοιάζουν ακριβώς όπως το μαρτύριο της σταγόνας. Η κυβέρνηση, για να κρύψει την άμεση σύνδεση της πολιτικής της, το κατώτατο μισθό, με τη στρατηγική και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για φθηνά εργατικά χέρια, χρησιμοποιεί τον μπαμπούλα των ορίων της οικονομίας και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για να περάσει στον εργαζόμενο λαό το μήνυμα «Από το τίποτα είναι καλύτερο» και μια μικρή αύξηση, γιατί πάντα ελοκεύει ο κίνδυνος της κατρακύλας. Μόνιμη εποδός οι αντοχές της οικονομίας. Για τον ΝΑΤΟ όμως, αυτή τη μηχανή του πολέμου, η κυβέρνηση διαθέτει κάθε χρόνο 7 δις που τα πληρώνει ο λαός μας, εμπλέκοντάς μας σε μεγάλους κινδύνους και στερώντας την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων των συνταξιούχων του λαού. Στη βάση αυτή αρνείται και την επιστροφή των δώρων στους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπάλληλους. Ταυτόχρονα όμως παίζει διπλό παιχνίδι. Υπόσχεται ότι ο μέσος μισθός μέχρι το τέλος της τετραετίας θα αυξηθεί. Μα όταν ο κατώτερος μισθός κρατείται σε επίπεδα της δωδεκαετίας πίσω τουλάχιστον, πώς θα αυξηθεί ο μέσος μισθός? Ο κατώτερος μισθός κρατιέται χαμηλά για να συμπιεστεί και ο μέσος μισθός. Γιατί αυτή είναι η απέτηση των εργοδοτών. Αυτό έχει συμβεί. Γι' αυτό
και μέχρι το Φλεβάρι του 2023 που έχουμε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος πραγματικός μεικτός μισθός όλων των εργαζομένων είναι στα 1.038,23 ευρώ, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2010 ο μέσος πραγματικός μισθός όλων των εργαζομένων ήταν τα 1.417,84 ευρώ, δηλαδή σήμερα είναι μειωμένος κατά 26,77%. Και φυσικά δεν λένε τίποτα για το γεγονός ότι το 50% των προσλήψεων του 2023 αφορούσαν ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Δεν λένε τίποτα επίσης για το γεγονός ότι 122.375 συνάδελφοί μας έκαναν και δεύτερη δουλειά το 2023 για να τα βγάζουν πέρα, όταν το 2013 το αντίστοιχο νούμερο ήταν 36.235 εργαζόμενοι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση που δείχνει και την τεράστια δυσκολία που περνάνε οι εργαζόμενοι, 338% πάνω. Δεν λένε φυσικά τίποτα για το γεγονός ότι το 2023 το 31% των εργαζόμενων αμείβεται με ονομαστικό μισθό έως 800 ευρώ. Είναι προκλητικό λοιπόν οι κυβερνώντες να πανηγυρίζουν με ανακοινώσεις μικρών αυξήσεων και ταυτόχρονα να καλλιεργούν αυταπάτες με πολλά θα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά βιώνει ο εργαζόμενος. Πανηγυρίζουν με τα ψέματα την ώρα που οι εργαζόμενοι έχουν μείνει στο έλαιο της ακρίβειας και των καθημερινών ανατιμήσεων. Οι σούπερ μαρκετάδες αλλάζουν καθημερινά τις τιμές των προϊόντων προς τα πάνω και εμάς μας ανακοινώνουν οι κυβερνώντες αυξήσεις που δεν καλύπτουν τίποτα. Πολύ περισσότερο, ο μισθός μας, όλοι το ξέρουμε, εξανεμίζεται στο πρώτο 15ήμερο του μήνα. Το ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ από τον Ιούνιο του 2021 έχει πάρει 135,5% πάνω. Οι δαπάνες για διατροφή γενικά κατά 30,5% σε σχέση με το 2020 και κατά 37% σε σχέση με το 2011. Και αυτοί οι αθεόφοβοι δεν τρέπονται να εξαγγέλνουν αυξήσεις κοροϊδία. Τα νοπά λαχανικά 52%, τα κρέατα 30,7%, το ψωμί 33,4% και ο κατάλογος των ανατιμήσεων δεν έχει τελειωμό. Και αν βάλουμε μέσα και τις σταγαστικές ανάγκες στο λογαριασμό, τα πράγματα είναι πολύ δραματικά. Ακόμη περισσότερο αν σκεφτούμε πως για να γιατροπορευτούμε τώρα θα πληρώνουμε τα δημόσια χειρουργία. Πώς θα καλυφτούν αυτές οι ανάγκες με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού και της Υπουργού Εργασίας? Είναι σωστό αυτό που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας οι εργαζόμενοι και αποτυπώνει τη μόνη αλήθεια. Τι λέμε? Στα χρόνια της κρίσης λέμε, κυνηγάγαμε με το τουφέκι να βρούμε μεροκάματα, να μπορέσουμε να μπαλώσουμε τρύπες και ανάγκες. Και σήμερα, με τις μηχανές της ανάκαψης να γυρίζουν, έχοντας δουλειά οι περισσότεροι από εμάς, βρισκόμαστε στα ίδια προβλήματα και ακόμα χειρότερα. Η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στο εξασθενισμένο εισόδημά μας, που το κατατρώει η ακρίβεια, βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που είπε προημερών η Υπουργός Εργασίας σε συνάντηση με τους συνταξιούχους που διεκδικούν την επιστροφή των δώρων. Ακούστε και θαυμάστε. Ακούστε και θαυμάστε απάντηση της Υπουργού Εργασίας στους απόμαχους της δουλειάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι αν θέλουν έξτρα εισόδημα γιατί δεν τους φτάνει, επειδή δεν τα βγάζουν πέρα με τη σύνταξη, να πάνε για μεροκάματο. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση και ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μην υπάρχει κανένας περιορισμός. Το φάρμακο δηλαδή για τα προβλήματά μας είναι η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τι κι αν έχουμε πληρώσει, τι κι αν συνεχίζουμε να πληρώνουμε τα ταμεία, αυτά είναι ψηλά γράμματα για την Υπουργό και, και την κυβέρνηση. Η δουλειά να γίνεται, πάση θυσία για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εργοδοσίας. 13ωρη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, καθυλωμένοι μισθοί και συντάξεις και από την άλλη ακόμα χαμηλότερα μεροκάματα στους χώρους δουλειάς, αδήλωτη εργασία,
εισφοροδιαφυγή και πάει λέγοντας. Μονάζιγα το ίδιο. Αρκεί για να κερδίζουν οι μεγαλοεργοδότες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις ξεκινάνε και τελειώνουν από αυτό το σημείο. Εκτός όμως από τα κόμματα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν επιβάλει αυτό το αναλογατικό νομοθετικό πλαίσιο στον κατώτερο μισθό που βιώνουμε τόσα χρόνια, στις κλαδικές συντάξεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, υποστηρικτής και κλακαδόρος αυτής της αντεργατικής πολιτικής είναι η θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕ. Ανεξάρτητα τώρα από τους βερμπαλισμούς, τους ψευτολεωτερισμούς που κάνει κατά καιρούς, στηρίζει με κάθε τρόπο και με κάθε αφορμή αυτή την αντεργατική πολιτική. Αρκεί κανείς να σκεφτεί το εξής, να σκεφτεί ότι προκήρυξε πανελλαδική απεργία για τις 17 το Απρίλη, που την προετοιμάζει βέβαια με ξυλοπόδαρους και αποκριάτικο πνεύμα, την ώρα που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τον κατώτατο μισθό στις 22 Μάρτη. Έχουν κερδίσει τον χλεβασμό όλων των εργαζομένων. Τη μάχη της απεργίας στις 17 Απρίλη, όπως και τη μάχη της απεργίας της Πρωτομαγιάς, θα τη δώσουν τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα. Οι εργαζόμενοι που βγήκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους στις 28 Φλεβάρι, που βροντοφώναξαν το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Ένα σύνθημα που αγκαλιάζει όλη τη ζωή των εργαζομένων. Για το μεροκάματο, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, την υγεία, την παιδεία, τις ασφαλείς υποδομές στις συγκοινωνίες, για αντιπλημμυρική προστασία και αντισεισμική θωράκιση. Είναι το σύνθημα που απαντάει στην πολιτική του «Πάμε όπου και βγει», ώστε να βγαίνει θωρακισμένη κάθε φορά η κερδοφορία των λίγων απέναντι στις ανάγκες των πολλών. Τη μάχη της απεργίας θα τη δώσουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή και θα πετύχουμε. Θα πετύχουμε γιατί αυτός ο δρόμος είναι η πραγματική διέξοδος για μας τους εργαζόμενους. Και με τον αδιάκοπο αγώνα μας θα βάλουμε στέρεες βάσεις για να γίνουν πράξη, να γίνουν πραγματικότητα οι διεκδικήσεις των συνδικάτων μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα, για αύξηση του κατώτερου μισθού στα 900 ευρώ, για ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, για καθολική επαναφορά των τριετιών, ενσωματώνοντας την περίοδο 2012-2023, για επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης της μετενέργειας και ούτω καθεξής, για επίδομα ανεργίας το 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους άνεργους, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, καμιά ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζομένων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερορίες. Ευχαριστώ.